Ελάτε τώρα να δούμε πού κατέληξε ο πραγματογνώμονας που όρισαν οι οικογένειες θυμάτων του στο δυστύχημα στα Τέμπη. Και όπως θα δούμε στην τελική του έκθεση, αναφέρει ότι τα αντικείμενα πιστήρια δεν προστατεύτηκαν όπως έπρεπε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο χώρος του δυστυχήματος αλλοιώθηκε και μολύνθηκε, καθώς έκταση περίπου 2 στρεμάτων μπαζώθηκε. Κόλαφος η τελική έκθεση του ειδικού πραγματογνώμονα Βασίλη Κοκοτσάκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Αλλίωση του χώρου με μπάζωμα. Άτακτη μεταφορά υλικών από τον χώρο της τραγωδίας. Ύπαρξη επικίνδυνων χημικών ουσιών. Μολύνθηκε και αλλοιώθηκε ο χώρος του δυστυχήματος, αναφέρει χαρακτηριστικά ο τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών των θυμάτων. Ο χώρος μολύνθηκε γιατί πέραν των απολύτως απαραίτητων εργασιών διευθέτησης για επιχειρησιακούς λόγους που αναγκαστικά έγιναν, αλλοιώθηκε κιόλας, αφού ικανή έκταση περίπου 2 στρεμάτων μπαζώθηκε με φερτά υλικά. Αντικείμενα πιστήρια που μετακινήθηκαν έπρεπε να προστατευτούν. Οποιοδήποτε λοιπόν στοιχείο το οποίο υπάρχει στον χώρο του δυστυχήματος, αυτό που αποκαλούμε οι ερευνητές σκηνή, δεν πρέπει να διαταραχθεί. Ή εφόσον αυτό είναι απαραίτητο να γίνει, υπάρχουν κανόνες για να γίνει. Εδώ λοιπόν δυστυχώς δεν λήφθηκε κανένα μέτρο. Ό,τι ήθελε καθένας έκανε, ό,τι ήθελε καθένας έπαιρνε, μετέφερε, δεν σήμαινε, δεν φωτογράφησε, δεν κινηματογραφούσε. Ό,τι υλικό έχουμε το έχουμε από τη φωτογραφικά από τα μέσα ενημέρωση. Ο κύριος Κοκοτσάκης στέκεται και στις συνθήκες απομάκρυνσης των βαγονιών, καθώς όπως διαπίστωσε, δεν ελήφθησαν έγκαιρα δείγματα λαμαρινών. Μας στέρισε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε την έρευνα με περισσότερα δείγματα και περισσότερα στοιχεία από το σημείο στο οποίο κατέληξαν τα συντρίμια. Στην τεχνική έκθεση γίνεται αναφορά στον τραυματισμό 4 πυροσβεστών που είχαν χημικά εγκάβματα, κάτι που αποδεικνύει πως μη αμαξοστοιχεία μετέφερε επικίνδυνες ουσίες. Τα χημικά εγκάβματα δεν συνάδουν σε επαφή με έλαιο σιλικόνης σε οποιαδήποτε μορφή του, διότι ούτε αυτοί ούτε τα παράγωγά της έχουν αρνητικές επιδράσεις στο δέρμα των ανθρώπων. Αντίθετα, τα χημικά αυτά εγκάβματα συνάδουν με την επαφή με ουσίες όπως οργανικοί διαλύτες που είναι ισχυρά τοξικοί. Αύριο ξεκινούν οι εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση στις 28 του μηνός ενός χρόνου από την τραγωδία.